Αγαπητοί αδελφοί, είμαστε πάντοτε μαζί, ενωμένοι στην αγάπη του Χριστού μας. Λίγες σκέψεις θα πούμε σήμερα στο κείμενο του αυριανού Ευαγγελίου, το οποίο με τη βοήθεια του Θεού θα ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία ή στην Εκκλησία μας. Αύριο που η Εκκλησία γιορτάζει του Πατέρας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η Εκκλησία όρισε να αναγνώσκουμε το Ευαγγελικό κείμενο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 14 έως 19, που βέβαια αυτή η περικοπή είναι σχετική με την παρουσία και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων στον χώρο της Εκκλησίας μας. Λέγει λοιπόν ο Χριστός σε αυτό το κείμενο των Ευαγγελικών: «Εσείς, λέγει στους μαθητές του, είσαστε το φως του κόσμου και δεν μπορεί να κρυφτεί μια πόλη η οποία βρίσκεται πάνω στην κορυφή του βουνού, ούτε ανάπτουν το λιχνάρι και το βάζουν κάτω από το μόδιο, αλλά το βάζουν πάνω στη λιχνία και έτσι λάμπει σε όλους όσους είναι μέσα στο σπίτι. Έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων, για να δουν οι άνθρωποι τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Μην νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτας. Δεν ήρθα για να τους καταργήσω, αλλά για να τους εκπληρώσω, για να τα πραγματοποιήσω όλα αυτά τα οποία είπαν οι προφήτες και ο νόμος. Αληθινά σας λέγω ότι όσο υπάρχει ο κόσμος, μέχρι τη συντέλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο, μέχρι γίνουν όλα όσα λέγει ο νόμος. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει τους ανθρώπους έτσι, και αυτός θα θεωρηθεί ελάχιστος εις την βασιλεία του Θεού. Όποιος όμως τηρήσει τις εντολές και διδάξει με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους, αυτός θα θεωρηθεί μέγας εις την βασιλεία του Θεού. Αυτό ήταν με απλά λόγια στη δική μας καθημερινή γλώσσα το κείμενο του Ευαγγελίου, το οποίο αύριο, αδελφοί μου, θα ακούσουμε. Καταρχάς βλέπουμε τον Χριστό μας να λέγει εις τους μαθητές του και σε όλους εμάς ότι εσείς είστε το φως του κόσμου, ενώ αλλού λέγει ο Χριστός ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και τώρα λέγει ότι εμείς είστε το φως του κόσμου, για να μας δείξει τη μεγάλη ευθύνη την οποία έχουμε όλοι μας, όλοι οι χριστιανοί, όλοι εμείς που πάνω μας φέρουμε το όνομα του Χριστού, ιδιαίτερα δε εμείς οι κληρικοί, που και με την ιεροσύνη την οποία ο Θεός μας εκόσμησε και μας εχάρισε, έτι περισσότερον όπου και αν βρεθούμε είμαστε σημείων της παρουσίας και της διδασκαλίας του Θεού εις τον κόσμο. Μεγάλη ευθύνη λοιπόν να είμαστε εις την θέση αυτήν την οποία ο Χριστός κατέχει, να είμαστε εις την θέση αυτήν στην οποία οι άνθρωποι βλέπουν το παράδειγμα, το λόγο και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, το λόγο του Χριστού. Πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε αυτό το πράγμα, ότι ο Χριστός είπε ότι εμείς είστε το φως του κόσμου. Και η ζωή μας και τα λόγια μας και τα έργα μας και τα διανοήματά μας και όλο το είναι μας
πρέπει να εκπέμπουν αυτό το φως της παρουσίας του Θεού. Δεν είμαστε αυτόφωτοι. Δεν είμαστε εμείς η πηγή του φωτός. Ο Χριστός είναι το φως του αληθινών και η πηγή του φωτός. Αλλά εμείς είμαστε φως του κόσμου διότι έχουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό είμαστε φως του κόσμου. Γι' αυτό ο Χριστός μας ονομάζει φως του κόσμου. Γιατί έχουμε σφραγίσει τον εαυτό μας με τη σφραγίδα της παρουσίας και της διδασκαλίας του Χριστού μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κρυφτεί μια πόλη η οποία είναι χτισμένη ψηλά πάνω στο βουνό. Η ζωή μας πρέπει να είναι ακριβώς σαν μια πόλη η οποία φαίνεται από παντού και την βλέπουν όλοι και μπορούν όλοι να την εξερευνήσουν και μπορούν όλοι να την περπατήσουν και μπορούν όλοι να μπουν και να βγουν σε αυτήν την πόλη και να μην αισθανθεί ούτε η πόλη κίνδυνων, αλλά ούτε και οι επισκεπτόμενοι ή οι θεατές της πόλεως να αισθανθούν την παραμικρή δυσφορία, την παραμικρή, το παραμικρό κακό αίσθημα βλέποντας την πόλη αυτήν την επάνω όρους κειμένη. Ακόμα λέγει ο Χριστός, όπως δεν ανάπτουν ένα λιχνάρι και το βάζουν κάτω από ένα δοχείο, αλλά το τοποθετούν πάνω στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους που είναι μες στο σπίτι. Παλαιότερα που οι άνθρωποι άναβαν τα λιχνάρια ή τις λάμπες του πετρελαίου στο πιο κοντινό μας παρελθόν, ή ακόμα σήμερα και τις λάμπες του ηλεκτρικού ρεύματος, τις βάζει κανείς ψηλά σε τόπον κεντρικών για να φωτίζουν όλο το δωμάτιο. Δεν ανάβεις μια λάμπα και τη βάζεις κάτω από ένα δοχείο, γιατί σίγουρα δεν θα μπορεί να φωτίσει και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στο σκοπό της ύπαρξής της. Έτσι είμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι που έχουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού, είμαστε, πρέπει να είμαστε αυτά τα λιχνάρια τα οποία είναι αναμμένα. Είναι αναμμένα από το αληθινό φως, από το πυρ, από τη φωτιά, της αγάπης, της διδασκαλίας, της παρουσίας του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Και σίγουρα τα λιχνάρια δεν είναι για να τοποθετούνται κάτω από τα δοχεία, αλλά για να μπαίνουν στο λιχνοστάτι, να μπαίνουν στον τόπο εκείνον που θα φωτίζει όλους όσους βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν λέγει ο Χριστός, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων, ώστε βλέποντας τα καλά σας έργα να δοξαλογήσουν τον Πατέρα που είναι στους ουρανούς. Αυτή η φράση «ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων» την ακούμε για πρώτη φορά στο βάπτισμά μας. Εκεί ο ιερέας όταν μας δίνει τη λαμπάδα στο βάπτισμα μας λέγει αυτά τα λόγια, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Την ακούμε όσοι από μας ελάβαμε τη μοναχική Κουράν εις το μοναχικό μας σχήμα και εκεί πάλι ο Χριστός δια του ιερέως μας έδωσε μια αναμένη λαμπάδα και μας υπεθύμισε ότι έτσι πρέπει να λάμπουν τα καλά μας έργα ενώπιον των ανθρώπων και να δοξολογείται το όνομα του Θεού. Αυτή τη φράση την ακούμε και στην Εκκλησία.
όταν ενδύεται ο επίσκοπος τα αρχιερατικά του Άμφια ως επιστέγασμα της ενδύσεως, ο διάκονος του προσφέρει τα αναμένα δικηροτρίκυρα, λέγοντάς του αυτές τις προτροπές του Χριστού, έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν οι άνθρωποι τον Πατέρα των ευρισκόμενων στους ουρανούς, των Θεών δηλαδή. Αυτή την εντολή έχουμε από τον Χριστό μέσα στο Ευαγγέλιο. Όχι για να κάνουμε έργα καλά, επιδεικτικά, τάχα για να τα δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Θεό, αλλά γιατί η ζωή μας, όλη μας η ζωή, πρέπει να είναι τέτοιου είδους ζωή που να δοξάζεται ο Θεός μέσα από την ίδια μας τη ζωή, πρωτίστως από τη ζωή μας. Αυτά είναι τα έργα μας. Διότι μπορεί κανείς να κάνει έργα κοινωνικά, να κάνει έργα χρήσιμα στην κοινωνία, αλλά η ζωή του να είναι άσχημη, η ζωή του να είναι βλάσφημη, η ζωή του να είναι μακράν του Θεού. Αυτά τα έργα, όσο καλά και να είναι, δεν γίνονται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, αλλά γίνονται αιτία να δοξαζόμαστε εμείς ήδη. Να λένε οι άνθρωποι, τι καλός είναι αυτός που έκαμε τόσα καλά έργα. Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι σπουδαίος, τι έξυπνος, τι φιλόσπλεχνος, τι φιλάνθρωπος είναι αυτός. Αυτό δεν είναι κατά Θεόν. Κατά Θεόν είναι το έργο το οποίο αποδίδει δόξαν εις τον Θεόν. Και γιατί εδώ λέει ο Χριστός να δοξάσουν οι άνθρωποι τον ουράνιον Πατέρα Θεόν? Μήπως ο Θεός έχει ανάγκη να τον δοξάζουν οι άνθρωποι? Τι σημαίνει αυτό, να δοξάσουν οι άνθρωποι τον Θεόν? Ποια είναι η πραγματική δοξολογία του Θεού? Το να πούμε μόνο δόξα τω Θεώ που υπάρχουν καλοί άνθρωποι που κάνουν καλά έργα, ή δόξα τω Θεώ που έκαμε καλά έργα στον κόσμο και βοηθά τους ανθρώπους? Και αυτό βέβαια είναι το να πούμε δόξα τω Θεώ και να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να δοξάσουμε τον Θεό, και αυτό καλό είναι. Αλλά η αληθής δοξολογία του Θεού δεν είναι αυτή. Η αληθής δοξολογία του Θεού είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος όταν σώζεται, όταν ακολουθεί τον Θεό και αγαπά τον Θεό, τότε πραγματικά δοξάζει τον Θεό. Έτσι εδώ ο Κύριος μας θυμίζει ότι η ζωή μας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε βλέποντας οι άνθρωποι την ζωή μας, τα έργα μας, τα λόγια μας, βλέποντας την αναστροφή μας, να ομολογούν ότι όντως υπάρχει Θεός, όντως ο Θεός είναι πραγματικότητα, ότι ιδού αυτός ο άνθρωπος του Θεού βιώνει όντως την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του, ότι ο Χριστός δεν είναι χθες, αλλά είναι και σήμερα και θα είναι και στους αιώνας. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Με την ζωή τους εβεβαίωναν και επαλήθευαν το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν Άγιοι που δεν έκαναν καθόλου έργα εξωτερικά. Η Κυρία Θεοτόκος, ας πούμε, η Παναγία μας, δεν έκανε έργα εξωτερικά, ούτε αναφέρεται να είχε έργα κοινωνικά, έργα φιλανθρωπικά, έργα ευπίας. Αλλά τι είχε? Είχε την Αγία ζωή της, της οποίας Αγία ζωής της έγινε πραγματικά σε όποιον την έβλεπε αιτία πίστεως και επιστροφής στον Θεό. Και προπάντων η Αγία ζωή της, η Αγία ύπαρξή της, η Παναγία ύπαρξή της έγινε δεκτική
της παρουσίας του Θεού, ώστε να γίνει ο μέγας ευεργέτης της ανθρωπότητας, φέροντας εις τον κόσμο τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, και γενωμένη μητέρα του Χριστού έγινε μητέρα όλων των ανθρώπων και ευεργέτης παγκόσμιος της ανθρωπότητας. Αυτό που έχουμε ιδιαίτερα σήμερα, αδελφοί μου, ανάγκη, είναι ακριβώς αυτή η Αγία Ζωή, το Άγιον Παράδειγμα, αυτή η Αγία Πολιτεία μας, ο βίος και η πολιτεία μας να αποπνέουν τη χάρη του Θεού. Και όπως λέγει πιο πάνω ο Χριστός, όταν ο Χριστός ανάψει το λίχνον, δηλαδή η παρουσία του Χριστού, η παρουσία της Θείας Χάριτος μπει μες στην καρδιά του ανθρώπου και ανάψει η καρδιά μας από την χάρη του Θεού, τότε και χωρίς λόγια ωφελούμε τους αδελφούς μας. Και μόνον η όψις και η παρουσία ενός εναρέτου ανθρώπου και χωρίς λόγια ωφελεί τους άλλους. Ενώ πολλές φορές μπορεί να έχουμε πολύ σπουδαία λόγια, πολύ ωραία και τορνευτά λόγια, αλλά η ζωή μας και η παρουσία μας και το παράδειγμά μας και τα λόγια μας και οι πράξεις μας και όλα να διαψεύδουν αυτά τα κηρύγματά μας περί Θεού και περί αρετής. Και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος κηρύττει Θεόν με τα λόγια του, αλλά με το παράδειγμά του διαψεύδει τα λόγια του, αυτός είναι ο καλύτερος κήρυκας αθείας. Αυτός ο άνθρωπος κάνει το μεγαλύτερο κακό στις ψυχές των άλλων ανθρώπων, το μεγαλύτερο κακό στο έργο του Θεού. Και αυτό όχι μόνο στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και μέσα στην οικογένεια. Εάν ο γονιός, παραδείγματος χάρη, συμβουλεύει τα παιδιά του με τα λόγια του, αλλά το παράδειγμά του είναι αντίθετο με τις συμβουλές που δίδει στα παιδιά του, αυτός ο γονιός καταστρέφει όχι μόνο ό,τι λέγει, αλλά καταστρέφει μπροστά στα παιδιά του την εικόνα της αρετής, του αγαθού, του Θεού. Σκεφτείτε ένα γονιό που συμβουλεύει τα παιδιά του, παραδείγματος χάρη, να αγαπούν τον Θεό και να πηγαίνουν εκκλησία, και ο ίδιος την Κυριακή το πρωί κοιμάται και δεν πάει και στέλνει τα παιδιά με την γιαγιά, με την μητέρα, με την υπηρέτρια, ξέρω εγώ, με οποιοδήποτε άλλο. Ένας γονιός που συμβουλεύει τα παιδιά του να μιλούν καλά και ευγενικά, και όμως ο ίδιος βρίζει και φωνάζει και νευριάζει, τι παράδειγμα θα δώσει? Ένας γονιός που καπνίζει, πώς θα μπορέσει να πει στα παιδιά του να μην καπνίζουν? Ένας γονιός που πίνει, που ξενυχτά, που δεν τιμά τους δικούς του γονείς. Ένας γονιός άσπλαχνος προς τους γονείς του, πώς μπορεί να απαιτήσει από τα παιδιά του τιμή και σεβασμό και αγάπη, όταν ο ίδιος δεν τα αποδίδει αυτά στους δικούς του γονείς? Έτσι λοιπόν, εκείνο που ο Κύριος ζητά από μας δεν είναι μόνο να κάνουμε έργα πρακτικά εξωτερικά, που και αυτά χρειάζονται. Εάν μπορούμε και όσοι μπορούμε, πρέπει να τα κάνουμε, γιατί είναι χρήσιμα και είναι απαραίτητα και είναι μέσα στην εντολή της αγάπης προς τους αδελφούς μας και στην εντολή του Ευαγγελίου και στην εντολή του Χριστού. Αλλά εκείνο που όλοι μπορούμε να κάνουμε είναι την ζωή μας να την κάνουμε κατά Θεόν. Δεν μπορούμε να χτίσουμε γυροκομεία, νοσοκομεία, ξέρω εγώ, έργα τα οποία είναι πολυδάπανα και χρειάζονται δυνάμεις πολλές και αποδίδουν κοινωνικών έργων και όφελος. Αλλά μπορούμε τη ζωή μας να την εναρμονίσουμε με το Ευαγγέλιο, να την κάνουμε Αγία Ζωή. Και έχουμε όλοι μας κατά νου παραδείγματα ανθρώπων ασθενών,
ανθρώπων πτωχών, ανθρώπων αδυνάτων, ανθρώπων που δεν είχαν καμιά δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως, επειδή ήταν Άγιοι άνθρωποι και επειδή αγαπούσαν τον Θεό και επειδή η ζωή τους ήταν ταυτισμένη με το Ευαγγέλιο και τις εντολές του Θεού και επειδή ο Χριστός άναψε το λίχνον μέσα στην καρδιά τους και έφεγγαν και φέγγουν σε όλους όσους είναι γύρω τους και κοντά τους, αυτοί οι άνθρωποι οι απλοϊκοί, οι άσημοι, οι αμόρφωτοι πολλές φορές, οι αδύνατοι, ωφέλησαν την Εκκλησία ολόκληρη και τον κόσμο ολόκληρο. Πριν 2 μέρες εορτάσαμε τη μνήμη του Γέροντος Παϊσίου. Τι ήταν ο Γέροντας Παΐσιος? Ένας απλός άνθρωπος, σχεδόν αγράμματος, ούτε και το δημοτικό καλά-καλά δεν είχε τελειώσει. Πάμπτωχος, ασθενικός, μέσα στην έρημο, ούτε τηλέφωνον είχε, ούτε τηλεόραση τον έδειξε, ούτε καμιά κοινωνική θέση είχε, ούτε ήξερε τίποτα από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Μέσα στην έρημο του Αγίου Όρους, ένας ασκητής, ερημίτης, άσημος, αδύνατος, μικρός, φτωχός, περιφρονημένος από τους ζητούντας κριτήρια κοσμικά για να κρίνουν τον άλλον άνθρωπο. Όμως, αυτός ο άσημος, ο αγράμματος, ο πτωχός και αδύνατος, έγινε πραγματικά παγκόσμιος με την αρετή του, με την προσευχή του, με την αγάπη του προς τον Θεό και ωφέλησε χιλιάδες ανθρώπους όταν ήταν στη ζωή αυτήν και ωφελεί τώρα πολύ περισσότερες χιλιάδες ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, γιατί πλέον ως Άγιος του Θεού ευρίσκεται παντού σε όσους τον επικαλούνται, αλλά και σε όσους έχουν ανάγκη την παρουσία του Θεού. Και απέδειξε ο Γέροντας Παΐσιος ότι πράγματι εδόξασε τον Θεό όχι με κοινωνικά έργα που δεν μπορούσε έτσι και αλλιώς να τα κάνει, αλλά με την Αγία ζωή του. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το μέγιστο έργο, το να έχουμε Αγία ζωή, όταν η ζωή μας είναι εναρμονισμένη και είναι εφαρμογή του Ευαγγελίου του Χριστού, τότε αυτή είναι που λάμπει σε όλον τον κόσμο και όταν οι άνθρωποι δουν επάνω μας εφηρμοσμένον το Ευαγγέλιο, τότε πράγματι επιστρέφουν εις τον Θεό και γίνεται αιτία δοξολογίας του ονόματος του ουρανίου Πατρός μας. Αδελφοί μου, μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι συνθεώ μαζί, εύχομαι πάντοτε η χάρη του Χριστού μας να μας σκεπάζει και να μας οδηγεί εις τη δική του αγάπη. Αμήν.